ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ στην κινητοποίηση, μία από τις πολλές κινητοποίησεις που έχει κάνει το Σωματείο μας και συντονίσει και η Επιτροπή Αγώνα. Βρισκόμαστε στην είσοδο της κομματερής του Δήμου Τρίπολης, της παράνομης και προχωρησμένης κομματερής, η οποία ουσιαστικά από τις 31 Δεκάτου του 2008 έχει πάυσει η λειτουργία της με νομοθετικά πλαίσια όλων των δικαστηρίων και τυπικά θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί, αλλά και βάσει των αποφάσεων που έχουμε πάρει και από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης αλλά και από την απόφαση καταπέλτης του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2010, όπου μας δικαιώνει πλήρως όσον αφορά την άμεση πάυση και κλείσιμο της κομματερής αλλά και αποκατάστασή της. Ουσιαστικά έχει εκπνεύσει και η προθεσμία, η τυπική θα έλεγα και παράνομη προθεσμία που είχε δώσει το ελληνικό κράτος ώστε να λειτουργούν οι κομματερές μέχρι 36, αλλά έστω και να υπήρχε αυτή, δεν υπάρχει κάποια νέα παράταση από ό,τι έχουμε πληροφορίες. Οπότε βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε ένα στίγμα και να ενημερώσουμε και ένα μήνυμα προς τους παράγοντες όλους θεσμικούς, Δήμο, Περιφέρεια και όσοι άλλοι έχουν εμπλακεί με τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων, ότι σήμερα ο Σύλλογος Φιλικών και Συντονιστική Επιτροπή δίνει ένα τέλος σε αυτή την περίπτωση. Δίνει ένα τέλος στην λειτουργία της κομματερής, δίνει ένα μήνυμα ότι άμεσα θα είμαστε πάλι εδώ πέρα για να κλείσουμε παορίσιο τη κομματερή και δίνει και ένα μήνυμα στην γραμματέα και στην πρόεδρο του πρωτοδικείου που θα εκδικάσει τα ασφαλιστικά μέτρα την Παρασκευή μεθαύριο στις 8 Ιουλίου ότι έφτασε η ώρα να λειτουργήσει αυτός ο θεσμός των δικαστικών αρχών, μια και σήμερα στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας όλοι οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει, ίσως καταφέρουμε και με αυτή την αίτηση που κάναμε το ασφαλιστικό μέτρο την Πολωστή να πάρουμε μια απόφαση που θα μας δικαιώσει πλήρως και ουσιαστικά θα επικυρώσει τις ήδη υπάρχοντες αποφάσεις. Και επειδή τελειώνει και η υπομονή μας, γιατί όλα έχουν όρια, ενημερώνουμε όλους τους κατοίκους να είναι υπατμών, αλλά και τους και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, ότι σύντομα θα είμαστε εδώ επαορίστου και ίσως οι εξελίξεις να μην είναι τόσο καλές όσο είναι σήμερα, που δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου. Αυτό σεβαστήκαμε τους συμπολίτες μας, αλλά και αυτοί όλοι μαζί θα πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα κάποια στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε. Η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε τραγικά διέξοδα, γιατί για δεκαετίες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν προώθησαν κανένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης. Τώρα αξιοποιούν τα αδιέξοδα που ήδη δημιούργησαν για να παραδώσουν τα σκουπίδια για εκμετάλλευση στο μεγάλο κεφάλαιο και να πληρώνει ο λαός μας υπέρογκα τέλη. Για την κατάσταση που επικρατεί εδώ στο πλάτωμα έχουν τεράστιες ευθύνες οι δημοτικές, νομαρχιακές και περιφερειακές αρχές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται και ζητούν να κλείσει η χωματερή, η οποία έπρεπε να έχει κλείσει από χρόνια και να έχει αποκατασταθεί σε ανθρώπινο επίπεδο ο περιβάλλον εδώ χώρος. Η λαϊκή συσπήρωση στέκει στο πλευρό των κατοίκων, στηρίζει τον αγώνα τους, στηρίζει τις προσπαθίες τους να απαλλαγούν από αυτή την αθλειότητα. Πριν από λίγες μέρες τα όργανα της περιφέρειας συζητήθηκε από την να ορίσει η περιφέρεια δικηγόρο, νομικό σύμβουλο, να αντιδικήσει με τους κατοίκους εδώ της περιοχής που έχουν προσφύγει στα ασφαλιστικά μέτρα και ζητούν να σταματήσει η λειτουργία της κομματερής. Εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση αντιταχθήκαμε σε αυτή την θέση. Είπαμε ότι δεν μπορεί η περιφέρεια να αντιδικεί και νομικά με τους κατοίκους, να μην ορίσει δικηγόρο ή αν θα πληρώσει δικηγόρο για αυτή την υπόθεση, ο δικηγόρος να είναι με το μέρος των κατοίκων της περιοχής και όχι αντίδικος. Όμως οι εκπρόσωποι των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που υπηρετούν από κοινού τις αντιλαϊκές επιλογές, που συμπορεύονται και συναποφασίζουν κάθε αντιλαϊκό μέτρο, αποφάσισαν διαφορετικά και έτσι θα ορίσουν δικηγόρο να αντιδικήσουμε τους κατοίκους στην επικείμενη δίκη στα ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει αυτή η αθλειότητα εδώ στο πλάτωμα.